πάμε στην Καλαμάτα και στην εταιρεία Ωμέγα Ρύζια Όσπρια, που έχει ιδρυθεί το 1965. Η επιχείρηση, που διευθύνεται σήμερα από τον κύριο Γεώργιο Κωνσταντακόπουλο, θεωρείται ένα από τα διαμάντια της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής. Μαζί μας είναι η κυρία Όλγα Κωνσταντακόπουλου, διευθύντρια μάρκετινγκ της επιχείρησης Ωμέγα. Κυρία Κωνσταντακόπουλου, ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Βρίσκομαι εδώ με μεγάλη χαρά, μετά και την διάκρισή μας από την New Times Publishing στα διαμάντια της ελληνικής οικονομίας, όπως πολύ σωστά αναφέρατε. Τη χρονιά του 2020, τη χρονιά της πανδημίας, ήταν μια σημαντική διάκριση για εμάς. Η εταιρεία Ωμέγα ιδρύθηκε το 1965 στην Καλαμάτα από τον κύριο Κωνσταντίνο Κωνσταντακόπουλο με την βασική λειτουργία, την εμπορία και την παραγωγή ρυζιών και οσπρίων, και μέχρι σήμερα, μετά από πάρα πολλά χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης πάνω στο κομμάτι του ρυζιού και οσπρίου, επεκτείνεται και επενδύει στην καινοτομία και σε νέες προϊοντικές κατηγορίες. Ήμασταν μέσα στους βασικούς συμμέτοχους στην περίοδο της πανδημίας με τα προϊόντα μας, τα ρύζια και τα όσπρια, βασικά προϊόντα στην ελληνική διατροφή, στο τραπέζι της ελληνικής οικογένειας, όπου οι καταναλωτές έσπευσαν, και φυσικά σε μία περίοδο που έκαναν και αγορές πανικού, να στοκάρουν στα δικά μας προϊόντα, για να, καθότι έχουν και πολύ μεγάλη ημερομηνία λήξης και αποτελούν ένα σταθερό πιάτο στο σπίτι της ελληνικής οικογένειας. Έτσι λοιπόν ζήσαμε μια πάρα πολύ έντονη περίοδο σε όλη την διάρκεια της πανδημίας, όπου εμείς με σταθερότητα, με ευελιξία, με άμεση προσαρμογή, αλλά και μια βαθιά πελατοκεντρική προσέγγιση, η οποία διέπει την εταιρεία μας, καταφέραμε όχι μόνο να ικανοποιήσουμε την ζήτηση που υπήρχε και στο εσωτερικό, αλλά και στο κομμάτι των εξαγωγών που έχει η εταιρεία μας, στο ρύζι, στο όσπριο, στα προϊόντα ζαχαροπλαστικής και σε όλες στο κομμάτι των δημητριακών, αλλά και στη νέα κατηγορία των τοματικών στην αγορά του Χορέκα που λανσάρει η εταιρεία μας. Να ικανοποιήσουμε λοιπόν όλη τη ζήτηση, με κύρια έμφαση στο λιανεμπόριο, όπου εκεί οι ποσότητες ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Φτάσαμε στο ύψιστο παραγωγικό capacity το οποίο μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε για την ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς σε εσωτερικό αλλά και σε εξωτερικό επίπεδο. Έτσι λοιπόν τα προϊόντα μας είχαν την προτίμηση των καταναλωτών και συνεχίζουν να διατηρούν αυτό το trend και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, καθότι έχουν μία σταθερή ποιότητα, μία πολύ καλή σχέση ποιότητας και τιμής, και φυσικά οι καταναλωτές, καθώς έχουμε πλέον ένα νέο προφίλ καταναλωτή αλλά και αγοραστική συμπεριφορά στο καταναλωτή, δίνουν έμφαση σε προϊόντα τα οποία τους κάνουν να νιώθουν ασφαλείς, τα οποία είναι ποιοτικά, αλλά και φυσικά διατηρούν την πολύ καλή σχέση ποιότητας και τιμής. Συνοψίζοντας λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι η εταιρεία μας όχι μόνο κατάφερε να βγει νικητής από την περίοδο της πανδημίας, αλλά να το διατηρήσει αλλά και στο 2021, και φυσικά να επενδύσει και να υλοποιήσει μάλλον και μέρος του επενδυτικού της πλάνου κατά τη διάρκεια της περίοδου της πανδημίας, με μια υπερσύγχρονη σειρά καθαριστηρίων ρυζιών και οσπρίων, όπως βλέπουμε φυσικά ότι έγινε και σε πολλές από τις εταιρείες που βρίσκονται εδώ σήμερα μαζί μας, γεγονός που αποδεικνύει την έμφαση στην ποιότητα, το οποίο αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όλων των επιχειρήσεων. Διότι καλύτερη άμυνα σε όλες αυτές τις καταστάσεις που ζούμε είναι η επίθεση. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι να είναι όλα καλύτερα από εδώ και πέρα.